Ότι ωραία, τώρα θα πάω. Και τώρα αυτή την περίοδο παίζει μια επικαιρότητα λίγο περίεργη με όλο αυτό που έγινε με το οικονομικό, το πρόβλημα, την οικονομική καταστροφή, όλο αυτό που έγινε. Αισθανόμαστε ότι όχι, τώρα θα με ρωτήσει και δεν θέλω να πω και τι να πω. Εντάξει, είναι φυσιολογικό να με ρωτήσεις, αλλά και εγώ είναι μια ευκαιρία να απαντήσω. Πώς είναι λοιπόν τα πράγματα, πώς το βιώσατε αυτό, πώς το βίωσες εσύ και πώς το βίωσες. Εντελώς διαφορετικά το βιώσαμε. Ο Πέτρος το βίωσε πολύ πιο βαθιά, με μια αρρώστια, πολύ πιο έντονα. Εγώ το βίωσα... Βασικά το πρώτο διάστημα αισθανόμουν ότι πέρναγα από ένα casting, ενό thriller, και με πήρανε χωρίς να έχω περάσει το casting. Απλά πέρναγα απ' έξω και με τράβηξαν. Αλλά κάποια στιγμή θεώρησα ότι έπρεπε να διακρίνω τι είναι το πιο σημαντικό για να δώσω προτεραιότητα και να σώσω. Που για μένα το πιο σημαντικό ήταν τα παιδιά μου και η ηρεμία στο κεφάλι μου. Εκείνη τη στιγμή, όταν συμβαίνουν τα πάντα, όταν γίνει μια έκρηξη, όλα είναι σημαντικά. Πτώματα από εδώ, κτίρια γκρεσμένα από εκεί, αίματα από εδώ πέρα. Είναι όλα σημαντικά. Οπότε, εκείνη τη στιγμή πρέπει να έχεις μια εσωτερική φωνή και να σου πει τι είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Κατά τύχη, θέλημα Θεού την είχα. Ζήτησε, ας πούμε, τη βοήθεια ψυχολόγου. Η ψυχολόγο. Ναι, γιατί είναι και τη μόδα. Έχει κάνει μπότοξ, έχει πάει σε ψυχολόγο. Θα σε ρωτήσω για τα μπότοξ. Μα μου λε ερωτήσει μόνο. Εντάξει, αν είναι να έρθω στο πρωινό μου να σου κάνω τι ερωτήσει. Εσύ όμω θα μου πάρει μόνο. Εγώ μόνο. Γιατί θα το βάλουμε φημοτρό. Θα ήταν μια ωραία ευκαιρία για αρχή. Πε μου λίγο. Πιστεύει καταρχήν